Με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μεταποιητών και βιομηχάνων, συναντήθηκε την Δευτέρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορύδης, προχωρώντας την ίδρυση της διεπαγγελματικής οργάνωσης για την φέτα. Όπως τόνισε ο Υπουργός, η εν λόγω οργάνωση είναι αρκετά σημαντική, γιατί θα μας εκπροσωπήσει αρκετά διεθνή φόρα, όπου γίνονται διαπραγματεύσεις για την προστασία της φέτας σε εμπορικές συμφωνίες. Την αντίδραση τους όμως για την σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης εκφράζουν οι εκπρόσωποι των 18 κτηνοτροφικών συνεταιρισμών από ολόκληρη την Ελλάδα, τους οποίους το Υπουργείο άφησε εκτός. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων, Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας Γιώργο Βαϊόπουλο, το Υπουργείο επέλεξε κτηνοτροφικές οργανώσεις μιας άλλης εποχής, που σε καμιά περίπτωση δεν εκπροσωπούν τους παραγωγούς. Στη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο, συμμετείχαμε και εμείς σαν συνεταιρισμός από την πλευρά του κρατικού συνεταιρισμού Προβάτων Θεσσαλίας. Θα μιλήσω λίγο γενικά για τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων και όχι των μεταποιητών. Στη συμμετοχή των κτηνοτρόφων πλέον επιλέχθηκε η άποψη να συμμετέχουν οργανώσεις από μιας άλλης εποχής. Τι θα ήθελα να πω με αυτό το πράγμα. Συμμετέχουν σωματεία τα οποία έχουν σφραγίδα από το 70 και το 80, χωρίς πλέον να εκφράζουν τον αγροτικό κόσμο. Τη στιγμή που ο συνεταιρισμός μας σήμερα που συμμετέχει στον κρατικό, είμαστε γύρω στα 18 συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα, απαριθμούμε γύρω στα 80 εκατομμύρια κιλά πρόβειου γάλα και η συμμετοχή μας στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ δεν έγινε, καθώς και στη Γενική Συνέλευση της Διεπαγγελματικής από τους 16 κτηνοτρόφους μας προτείναν να δώσουν μία θέση. Για να εξηγήσω τον κόσμο το τι σημαίνει διεπαγγελματική. Στη διεπαγγελματική συμμετέχουν οικονομικές οργανώσεις όπως είναι οι συνεταιρισμοί και οι μεταπαιδευτικές μονάδες και δεν συμμετέχουν σωματεία. Για να συμμετέχει ένα σωματείο σε μια διεπαγγελματική πρέπει να αποδείξει ότι στα μέλη του έχει οικονομικές οργανώσεις. Δεύτερο, στη διεπαγγελματική δεν διαμορφώνεται με πρόσωπα αλλά με παραγωγή. Έτσι. Άρα όλοι μας εμείς οι κτηνοτρόφοι πρέπει να αποδείξουμε στο Υπουργείο τη συμμετοχή μας με ποσότητα και όχι με πρόσωπα, με φίλους και συγκινείς. Έτσι. Άρα αυτή τη λογική πλέον μετά την τοποθέτηση του Υπουργού και των συναδέλφων μας εκεί κάποιων ανθρώπων οι οποίοι μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω, εμείς σαν κρατικός συνεταιρισμός και σαν πρόεδρος του Συνεταιρισμού των Αγγελοτρόφων Πρωτόβουλων της Ιστορίας αποφασίσαμε να μην συμμετέχουμε στην διεπαγγελματική η οποία θα είναι υποσύσταση. Έτσι. Θα περιμένουμε απλά να δούμε το φάκελο από τη συμμετοχή των παραγών αν πραγματικά υπάρχουν τα μέλη με μια βεβαίωση που να ανταποκρίνονται στα ποσοστά που ζητάει ο νόμος για να γίνει διεπαγγελματική και από εκεί πέρα θα καθορίσουμε τις τάσεις μας. Πάντως ήταν από τους αποτεργάτες αυτής της οργάνωσης διεπαγγελματικής μαζί και με τους μεταποιητές. Πίεζε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τελικά δεν εισακούστηκε η πρόθεσή σας. Πιστεύουν πλέον ότι η διεπαγγελματική οργάνωση πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει με κανόνες της σύγχρονης εποχής. Σε μια εποχή πλέον που τα προβλήματα της φέτας είναι πάρα πολλά. Πιστεύουμε στη λογική στο όλοι μαζί και όχι σε αποκλεισμούς. Πιστεύουμε ότι η διεπαγγελματική πρέπει να λύσει προβλήματα της φέτας και όχι να είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Άρα οι συνδικαλιστές πρέπει να είναι σε άλλο κομμάτι και οι οικονομικές οργανώσεις και οι συνδικαλιστές και οι μεταπαιδευτές σε ένα διαφορετικό κομμάτι. Τελικά το Υπουργείο επέλεξε, δεν ξέρω γιατί επέλεξε, να έχει συνομιλητές ανθρώπους μιας άλλης εποχής που λέω εγώ, που θέλουν να καπηλεύονται πρόσωπα και παραγωγές σε αυτόν τον τόπο για να είναι προστάτες. Τη λογική, θα δούμε όμως ποιος κόσμος τους ακολουθεί και ποιοι είναι τελικά. Την περαιτέρω στάση τους για το τι μέλη γενέσθαι θα αποφασίσουν την Πέμπτη, στην διάρκεια της πανελλαδικής συνάντησης των συνεταιριζόμενων κτηνοτροφικών οργανώσεων που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα. Αλλά ξέρετε ότι εμείς θα χωριστούμε για μια διεπαγγελματική η οποία να είναι αντάξια σε αυτό που λέγεται διεπαγγελματική και οργάνωση. Και ό,τι άλλο προσπαθήσει να γίνει, θα την καταγγείλουμε.